Πάμε να δούμε τους κρύους, που εδώ πέρα μιλάμε για όλο αυτό το πλανητικό σκηνικό που διαδραματίζεται πίσω από την πλατούλα τους, δηλαδή το ζώδιο των νυχθείων. Και όταν λέω πίσω από την πλατούλα τους, είναι το ζώδιο που βρίσκεται πριν το δικό τους. Άρα ουσιαστικά είναι μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου τους, που είναι αυτό που λέμε λίγο πιο ψυχολογικό, λίγο πιο μυστικό, λίγο πιο κρυφό, λίγο που έχει να κάνει με διέστηση, με όνειρα, με φαντασία, με φοβίες. Μερικές φορές είχα αυτή τη συζήτηση πριν, ότι μπορεί να μπερδεύουμε τη διέστησή μας με τις φοβίες μας και να νομίζουμε, επειδή φοβόμαστε κάτι, ότι είναι η διέστησή μας ότι είναι κάτι κακό. Αλλά αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί πραγματικά μπορεί να χαθείτε σε φοβίες και διάφορες εμμονές αυτές εδώ πέρα τις μέρες και να νομίζετε ότι είναι η διέστησή σας και ότι κάτι θα γίνει δύσκολο. Όχι, νομίζω ότι είναι πιο πολύ φοβία αν νιώθετε αυτό το πράγμα που σας παραλύει. Έχω ξαναπεί, αυτές εδώ οι μέρες, ειδικά για τα ζώδια της φωτιάς, επειδή έχουμε πολύ νερό, δεν λες ότι είναι οι πιο ενεργητικές μέρες και οι πιο, έτσι, ας πούμε, θετικές. Είναι μέρες οι οποίες ζορίζουν τα πράγματα. Μέρες πονόδοντο. Για κάποιους ίσως, ναι. Γι' αυτό λοιπόν η κρύη χρειάζεται μια προσοχή σε αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει με τις φοβίες. Παρ' όλα αυτά μπορεί να έχετε πάρα πολύ ζωντανά όνειρα. Αυτές τις μέρες δηλαδή να βλέπετε στον ύπνο σας κάποια όνειρα που μπορεί όντως κάτι να λένε. Χρειάζεται βέβαια να τα αποκωδικοποιήσετε, αλλά okay. Γενικά σήμερα μην ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ, δεν είναι από τις μέρες που γενικά ευνοούν την ταλαιπωρία. Έχετε να ταλαιπωρηθείτε ούτως ή άλλως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά. Το λέω με καλή έννοια όμως, με την έννοια ότι θα ξυπνήσουν. Θα ενεργοποιηθούν, αυτό. Με την έννοια της ενεργοποίησης. Γιατί θα έχουμε και μια νέα σελήνη στον κρυό, να ξυπνήσουμε όλοι, να φύγουμε από αυτό το λίθαργο των νυχθείων.